Αυτή η πόλη, η δική μου, πάει αργά. Πάει αργά. Είναι δηλαδή, δεν περπατάει με τα πέλματα. Περπατάει να με τα δάχτυλα των ποδιών και επειδή να μου δίνει κόψει και τα νύχια, ματώνω μου τα δάχτυλα. Τόσο αργά πάει αυτή. Όπου σταθεί και όπου βρεθεί, αργοπορία θα συναντήσει. Παραγγέλνω μια χελογέρα πριν από 1,5 μήνα για τη χελώνα μου, το Φράγκλιν. Παίρνω το μαγαζί, λέω παιδιά, θέλω μια χελωνία 80x40, να έχει και βριζούλα από κάτω να πούμε κτλ. Και πετρούλε αυτά και τα λοιπά. Ναι, ναι, κύριε, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση. Αριανό αυτό, Κλεάνθη με λένε. Μπράβο, ρε, λέω, είσαι και αριανό. Πικραμένο, το έχει ρίξει τη δουλειά, φαντάζομαι, γιατί μπάλα δεν θα βλέπει. Οπότε θα αναλωθεί λίγο στη δουλειά αυτό στην Άρη, τον Άρη, στη Γάμα Εθνική. Θα φτιάξει γρήγορα τη χελονιέρα. Αν δε. Πότε θα είναι έτοιμη η χελονιέρα, 26 του μηνό. Ωραία. Πάω 26 Οκτωβρίου. Ναι, η χελονιέρα δεν είχε βάλει τη βρύση. Πότε να περάσω για τη βρύση, 31 του μηνό. Περνάω 31 του μηνό. Λέει δεν είναι έτοιμη η βρύση, περάστε λέει 3-4 του μηνό. Εγώ λέω θα περάσω 6. Πάει 6 του μηνό Νοεμβρίου σήμερα. Πάω να πάρω τη χελονιέρα. Πού είναι η χελονιέρα, να έχει χελονιέρα. Τι βλέπω τη χελονιέρα. 80x40 έδωσα παραγγελία εγώ, 60x30 χελονιέρα. Λέω πότε θα είναι έτοιμη η φίλη καινούργια χελονιέρα. Η μη λαθασμένη χελονιέρα κτλ. Μου λέει κύριε Ραπτόπουλε, εμεί θα αναχωριέστε λέει σε μια 4-5 μέρε λέει θα είναι έτοιμη. Άγω, εγώ του Πολυτεχνείου λέω 17 Νοεμβρίου θα έρθω λέω εδώ πέρα, πιστεύω να δεν θα είναι χελονιέρα. Περπατάει αργά στον δρόμο. Περπατάει. Σταματάει. Έρχεται ο άλλο, κατεβαίνει την πότσα, ο άλλο ανεβαίνει την πότσα. Σταματάει ο γνωστό ένα με τον άλλο. Πιάνει την κουβέντα. Στα παπάρια του, βιάζει, δεν βιάζει από πίσω. Αργά πάει. Στο ποδόσφαιρο, το ίδιο πράγμα. Στι δουλειέ, το ίδιο πράγμα. Europe One, κανάλι. Ιδιοκτήτη Χιζοδήμο. Βασίλη, έχω μια κοπέλα, η οποία να πούμε, η Μπίκου. Πρέπει να έρθει να συνοηθείτε, θα ασχοληθεί με το marketing. Με τις διαφημίσεις και τα λοιπά. Ναι, ναι. 1 Σεπτεμβρίου. Δύο άτομα. Θεσσαλονικιός με Θεσσαλονικιά. Η Μαρίνα δεν φταίει. Ο άλλος. Λέει, με τον παίρνω τηλέφωνο, δεν με το σηκώνει. Πάρ' τον ρε Μαρίνα. Μαρίνα θα σε πάρω εγώ. Δεν την παίρνει. Ξαναπάρ' τον ρε Μαρίνα. Ναι, Μαρίνα θα το τακτοποιήσουμε. Ναι, ρε παιδάκι μου, ναι. Ρε Σχιζοδήμο, πάρε την κοπέλα να έρθει να δουλέψει εκεί να πάρουμε για μια διαφήμιση. Πόσο του μήνα είναι, 6 Νοεμβρίου. Τώρα θα έρθει εδώ η Μπίκου να κάνει. Πώς το λένε. Δουλειά εδώ πέρα, ρώτα την Ερμανία, τι έγινε με το Europe One. Θα σε πει ακόμα με παίρνει τηλέφωνο στη Ζωδίνα. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Είναι αιτία απόλυσης, ρε πούστη μου, αυτός ο Τούντορ στα δύο τελευταία παιχνίδια. Δηλαδή, στο παιχνίδι με την Τρίπολη, το οποίο να πούμε το έχει 1-0 με χαμηλό σχήμα Μακ Ζάιρο και από πίσω τον Μπέλκα τον κοντό που κάνει και τον γκολ με το Βιζί. Με Ροντρίγκες, Λέοβατς και τα λοιπά, δικό του παιχνίδι. Τζιόλι και ποιο ήταν ο άλλο, δεν θυμάμαι στα χαφ. Σάμπο μου φαίνεται. Ναι, εντάξει. 3 στόπερ, 0-1. Πάει και βάζει να πούμε στο 0-1 επάνω στο Σαγκαρέ τον αργό, τον αργό τον Κλάου. Ξέρεις τι λέει ο Κλάου εκείνη την ώρα. Ο Σαγκαρέ. Σώθηκα, μου στείλει το παλτό. Την έχω βγάλει καθαρή να πούμε. Είχα το Ζάιρο με τρίπλερ, δεν έκανε, έβγαινε, ξέρω κτλ. Ψηλό αυτό μαύρο, μυαλό 0 ο μαύρο. Ναι. Βάζει τον Κλάους μέσα και το σημαντικότερο πετάζει να πούμε και δεξί back half. Ποιον ρε φίλε, το Σάμπο. Το Σάμπο δεξί back half. Πάει τον Ροντρίγκης από αριστερά, έβγαλε τον Λέοβας. Όχι, είχε πάθει θλάση ο Λέοβας, δεν μπορεί να βάλει τον Κίτσιο εκεί. Δεν μπορεί να βάλει τον Σκόνδρα εκεί. Το Σκόνδρα, γιατί ο Κίτσιο ήταν τραυματίας. Έρχεται τώρα εδώ πέρα. Λέει, καλό το ποδόσφαιρο που παίζουμε, αλλά δεν κερδίζουμε. Θα πάω να παίξω το παιχνίδι της κλοπής. Να δω εγώ την κλοπή. 4-4-2 πάει να κλέψει το μάτς. Κανένας προπονητής στον κόσμο δεν πάει να κλέψει το μάτς με 4-4-2. Έχουμε λέει δύο γρήγορους μπροστά και θα παίξω την κόντρα επίθεση. Η γρήγορη είναι ο Μακ και ο, πώς το λένε ο άλλος, ο Ροντρίγκες. Ψάχνω να βρω τρίτο γρήγορο, δεν βρίσκω. Τρίτο γρήγορο δεν βρίσκω. Είναι ένας γκολάς, τον ξεθάψανε, ξέρεις, οι χείρες, αφήνουν 3 χρόνια τους νεκρούς και άλλο ένα χρόνο 4. Και μετά τους ξεθάβουν και να λιώσουν καλά. Αυτό έλειωσε, φύγανε τα κόκαλά του, τον ξαναβγάζει, τον ξεθάβουν τον κολλάσα να πούμε. Το σπουδαιότερο, βάζει το Σάμπο έξω αριστερά. Και έχει το Τζιόλι με το Χαρίση. Ο Χαρίσης είναι σαν αγελαδοτρόφος. Αυτό το αγνό και το μευγάλ που είχαμε τα γάλατα που ψάχνανε να βρουν αυτού που να ρμέγουν τι αγελάδε, μια φάτσα, χωριατόφατσα, ξέρω γεννημένο σε υψόμετρο 1400 μέτρα να ακούς γκλίνκι 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 τα πρόβατα. Λέει ο Κουλιανός, καλός λέει το Χαρίσης. Πού είναι ρε πούστη καλός ο Χαρίσης.
Πήρε την μπάλα, λέει, κάνει μια κούρσα. Είναι δυνατός, σαν αρκούδα. Βάζει την μπάλα κάτω και προχωράει. Ταράβλαχος. Άμα χαθεί η μπάλα χαμηλά, χαμηλά τον είδες να μαρκάρει. Πάει το ταγάρι, κάνει εκεί το πέναλτι με εκεί το ποδάρι να πούμε 49 νούμερο παπούτσι. Χαμηλά τον περνάνε μαζί με τον Τζαβέλα, η κάθε πικραμένη στο πρώτο γκολ που κάνει ο Μαύρος Ραπτόπουλος, ο Ραφ. Έτσι το λέγανε. Το Μαύρο. Ραφ, ο Σέντερφορ, ο Καραβλός. Ο Άρη. Ο Μαύρος Ραπτόπουλος. Πετάζει να πούμε με κεφαλιά, χώθηκε ανάμεσα από τα Σέντερφορ και πάει να κλέψει, λέει, το μάτς και κάνει ο Χαρίσης μπαλιά στο Ροντρίγκες να φύγει. Θα ρίξει κι άλλος είναι μαλάκες να τους βγάλει όλους μπροστά. Δεύτερος Σέντερφορ δεν υπήρχε. Ψιλοπήγε ο Μακ. Τρίτος τέταρτος δεν προλαβαίνει να απαντήσει. Πήγε να κλέψει το μάτς, λέει, με την αντεπίθεση και είναι όλοι αργοί. Γλύκος τερματοφύλακας, Κόδρας αργός, Τζαβέλας αργός, Κώστα αργός, Μαλεζάς αργός, Διόλης αργός, Χαρίσης αργός, Σάμπου αργός, Γκολάς αργός και δυο γλύκοροι. Πού να πάει αυτή η πόλη μπροστά, ρε πούστη. Πού να πάει αυτή η πόλη μπροστά και χάνεις ένα μηδέν. Και σε αυτό το μάτς που θέλεις να το πάρεις στην κόντρα, έχεις έξω τον Μπέλκα, ο οποίος το μόνο πράγμα θετικό που έχει είναι ότι είναι καθετοπασάκιας. Αυτό έχει. Και ότι χώνεται επειδή έχει γλίγορα 6-7 μέτρα στη σέντρα, χώνεται πιο γλίγορα από τον μπακ και μπορεί να τον προλάβει κάτω σαν σεντερφόρ να έρθει κρυφός. Τρίπλα δεν έχει, διείσδυση δεν έχει κτλ. Έχει αυτό το καλό όμως και τον έχεις απόψε. Και αντί να πάει στο 46 λεπτό να πεις θα βάλω τον Κλάους εννιάρι στο 46, τον Μπέλκα δεκάρι, αριστερά ή δεξιά το Μακ και το Ροντρίγκες δεξιά ή αριστερά, διάλεξε εσύ που θα τους βάλεις. Εντάξει, βγάλε και το Σκόδρα, βάλε μέσα τον Κίτσου αφού χάνεις να έχεις περισσότερο ταχύτητα από εκεί την πτέρυγα. Κάνε αυτές τις κινήσεις, χάσε και θα πούμε εντάξει δεν είσαι για απόλυση. Είναι για απόλυση. Είναι για απόλυση. Σε μια πόλη που λειτουργεί αργά, ο Σαββίδης άκουσε δήλωση. Πάμε, λέει, σιγά σιγά να χτίσουμε. Τι να χτίσουμε, ρε, πως. Φαβορείτε σαν τον Κόκοτα θα βγάλω και αυτοί θα χτίζουν ακόμα ομάδα. Περιμένω, λέει, τον Μπερμπάτοφ. Περιμένω. Μούση σαν τον Μιλάντε θα αφήσω και αυτοί θα περιμένουν ακόμα τον Μπερμπάτοφ. Και τους περνάει, ρε, πούστη, ο Πανιόνιος του Ζουνίδη, ο Βεργέτης με τον Αστέρα Τρίπολης και η ΑΕΚ του Μελισανίδη που έκανε 150.000 ο Χουβαρντάς. Μια μεταγραφή, ποιο πήρε, ρε, αυτή από την Κέρκυρα, θυμάσαι, το στόπερ πήρε. Ποιο πήρε 150.000, μια μεταγραφή έκανε. Ή να μην τραβάει τα μουσια του Χωσαβίδης. Και έχει και τον άλλον, λέει, φταίει το 3-5-2. Πάω στο TV Μακεδονία, βλέπω το Γούναρη σαν τον Μπάρκουλ, είχε γυαλίσει το μάτι του να πούμε. Εγώ είμαι προπονητής με το 3-2 και αν είναι, έχει δίκιο, η άμυνα είναι. Φταίει, λέει, το 3-5-2. Όλη η Ελλάδα φταίει το 3-5-2. Βγαίνει ένας Ραπτόπουλος εδώ και 7 μέρες και λέει, δεν φταίει το 3-5-2. Γιατί είναι βλάκες παοξίδες, το 3-5-2, το 3-5-2, ουδέποτε. Έχει εκθέσει. Πρέπει να το παίξει πολύ άσχημα για να σε εκθέσει. Δεν εξέθεσε αμυντικά τον πάγκο το 3-5-2. Ο Όλσεν τα τρώγε και οι σέντερ μπάκου στον αέρα τα τρώγανε. Κούρσες να φας ρήγματα και τέτοια δεν έφαγες. Είχες τρεις στόπερ. Εντάξει. Και ένας που έμενε μπακ ψηλό έμενε τέσσερις. Και ο Κολοχαφάκος ο ένας πέντε. Έβγαινες με πέντε. Και τα γκολάκια σου έκανες και στην ταχύτητα βγήκες και ευκαιρίες έκανες. Και γκολ που έφαγες δεν τα βγήκες το 3-5-2. Ουζούνα ντάχ μακολούρ. Τούντορ. Πολύ μπορεί λίγο μυαλό, έλεγε η γιαγιά μου. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Όσο πιο ψηλός είσαι, λέει, τόσο πιο βλάκας είσαι. Δεν το λέω για σένα που με παίρνεις το βίντεο, ξέρει. Ψηλό. Εντάξει, χάρη, εντάξει, νορμάλισε. Ουζούνα ντά αχμάκ ολούρ. Πήγε σε 4-4-2 με δύο αργούς και δύο αργούς στο κέντρο, τέσσερις, να παίξει, λέει, την κόντρα επίθεση. Τον διώκνεις, εγώ τον έδιωχνα. Έχει όμως την κρίση ο Σαββίδης να ξέρει αν πρέπει να το διώξει ή όχι. Όχι. Ποιος έχει, ο άλλος του 1%. Ο Κόντι, από πού είναι αυτός? Ποιος? Ο τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ. Δανός. Ο Κόντι της Δανίας. Το δάγκωσε εδώ τον αυτό το Σαββίδη, του βγάλε τις σάρκες. Βγάζει ακόμα ρώσικο αίμα από τα. Το δαγκώσαν το Σαββίδη. Άτε, άμα ήταν ο Βρίζας και έφερνε το Σάμπο και τον έβαζε κάνας Αναστασιάδης έξω αριστερά το Σάμπο. Ξεθάβε τον Κολάσα και παίρνει το Χαρίση. Χαύστο. Ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, Κουλιανός και τα λοιπά, φίλος μου. Περίμενε, λέω, Χαρίσης, λέει, ρε μαλακά, άμα ο Χαρίσης ήταν καλός, θα τον άφηνε ο Κόκαλης, όπως ήταν ο Μαρινάκης. Άμα ο Χαρίσης ήταν καλός, άμα ο Κοροβέσης, ρε μαλάκης, ήταν καλός, θα τον άφηνε ο Μαρινάκης. Άντε.